Της Αλκμίνης και του Αμφιτριώνα. Αλλά στην πραγματικότητα ο αληθινός πατέρας του είναι ο Δίας. Οι 12 άθλοι είναι τα κατορθώματα που ο Ηρακλής εξετέλεσε με διαταγή του εξάδελφου του Ευριστέα. Τα όπλα του Ηρακλή. Το όπλο το πιο χαρακτηριστικό του Ηρακλή ήταν το ρόπαλό του. Το έκοψε και το κατασκεύασε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του πρώτου του άθλου, δηλαδή στο κυνήγι του λεονταριού της Νεμαίας. Το λιοντάρι της Νεμαίας ήταν ένα τέρας, παιδί του Όρθρου και της Έχιδνας. Είναι αδελφός ενός άλλου τέρατος, της Σφίγγας των Θηβών. Ένας άλλος άθλος ήταν η Λερναία Ύδρα. Όπως το λιοντάρι της Νεμαίας, έτσι και η Λερναία Ύδρα ή Νερόφιδο, ήταν ένα τέρας γέννημα της Έχιδνας, αλλά για πατέρα έχει τον Τυφώνα. Ο τρίτος άθλος που επέβαλε ο Ευριστέας στον Ηρακλή ήταν να φέρει ζωντανό ένα τερατώδη κάπρο, αγριογούρουνο δηλαδή, που ζούσε στον Ερήμανθο. Επίσης, ένας άλλος άθλος ήταν οι στιμφαλίδες όρνηθες, τα πουλιά που ζούσαν μέσα σε ένα πυκνό δάσος στις όχθες της στιμφαλίας λίμνης στην Αρκαδία. Μετά έχουμε τον άθλο για τους στάβλους του Αυγία. Ο Αυγίας ήταν βασιλιάς της Ήλιδας στην Πελοπόννησο. Έπειτα
έρχεται ο Ταύρος της Κρήτης. Είναι το ζώο που σύμφωνα με ορισμένους είχε απαγάγει την Ευρώπη για λογαριασμό του Δία. Σύμφωνα με άλλους ήταν ο εραστής της Πασιφάης. Μετά έχουμε τη ζώνη της Βασίλισσας Ιπολίτης και τα βόδια του Γυριώνη. Επίσης, ο ένατος άθλος του ήταν ο Κέρβερος, που Ευριστέας επέβαλε στον Ηρακλή να πάει στον κάτω κόσμο και από εκεί να φέρει το σκύλο Κέρβερο, καθώς και τα μήλα, τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Στο γάμο της Ήρας με το Δία, η γη είχε δώσει ως γαμήλιο δώρο στη θεά τα χρυσά μήλα.